Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από εδώ ακούγαμε εγώ, από πού ακούγαμε. Ακούγεσαι από το μικρόφωνο σου, γιατί έχεις τέτοιο άγχος. Από το μικρόφωνο σου ακούει. Δεν ακούω τίποτα. Ακούμε εμείς και τηλεθεατές. Καλημέρα. Είδες τώρα, ακούγεσαι. Μπράβο. Σοφάκι, πού βρίσκεσαι αυτή την εποχή, εξαφανισμένη. Αυτή την εποχή, εδώ και καιρό μάλλον, δεν εργάζομαι τη νύχτα. Γιατί? Κάνω μόνο σποραδικά κάποιες εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Τραγουδώ ζωντανά για τον κόσμο έξω από την Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχω μείνει Αθήνα χειμώνα. Ναι. Και κάτι ακόμα, ετοιμάζω την καινούργια μου δισκογραφική δουλειά. Καλέ, πότε βγήκε η προηγούμενη δουλειά? Περνάει ο καιρός, αγάπη. Πέρασε ο καιρός. Πέρασε ο καιρός, ναι. Και βγάζεις την καινούργια σου δουλειά, γράφεις πάλι στίχους, εσύ. Ναι, και κάτι ακόμα. Τι, δεν θα μας το πεις? Όχι. Δεν θέλεις? Δεν θέλω. Πότε θέλεις να μας το πεις? Όταν θα ξανάρθω στην εκπομπή για να παρουσιάσω την καινούργια μου δουλειά. Καλά. Σοφάκι, όμως εδώ υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοί σου. Ναι, με τους οποίους... είναι οι μόνιμοι μου συνεργάτες. Να τους παρουσιάσουμε. Βέβαια, να τους παρουσιάσουμε. Εδώ. Είναι ο Μιχάλης μου εδώ πέρα που παίζει κιθάρα. Ναι, κιθάρα, ο Μιχάλης παίζει κιθάρα. Για ξυπνήστε. Είναι ο Βαγγέλης στα τύμπανα. Τύμπανα, τύμπανα, κιθάρα. Ναι. Είναι ο Γιώργος στα keyboards. Ναι. Τα κορίτσια. Φυσικά και τα κορίτσια μας είναι η μικρή Σοφούλα, όπου ξεκινάει τώρα να τραγουδάει, και η Βαλέρια, που συνεργαζόμαστε χρόνια μαζί. Σήμερα τι θα κάνεις για όλους εμάς εδώ? Λοιπόν, έχω ετοιμάσει εδώ με τα παιδιά ένα μίνι πρόγραμμα, γιατί ξέρω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος. Και το κάνω αυτό με ένα σκοπό. Έχω ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που θα το παρουσιάσω ζωντανά. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω αυτό. Συνήθως έρχομαι στο πρωινό καφέ να παρουσιάσω κάποιο δίσκο μου και τραγουδάω playback όπως και όλοι. Ναι, γιατί περισσότεροι. Έτσι συνηθίζεται. Αυτό το κάνω γιατί θέλω να διαμαρτυρηθώ, διότι πηγαίνω στην επαρχία για να τραγουδήσω, να κάνω διάφορες εμφανίσεις. Και πληροφορούμε ότι πηγαίνουν άλλοι συνάδελφοι, άλλοι καλλιτέχνες και τραγουδάνε playback. Αυτό το θεωρώ. Διαμαρτύρομαι και το θεωρώ μεγάλη κοροϊδία. Και όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο μέσα από τη Σοφία, αλλά μιλάω και εκ μέρους του κοινού που έχω έρθει σε επαφή μαζί τους και έχουν διαμαρτυρηθεί. Πολύ και καλά κάνεις. Και τώρα θα τραγουδήσεις ζωντανά. Θα κάνω μια αναδρομή στην καριέρα μου μέχρι σήμερα, στους τρεις μου δίσκους. Και όχι μόνο, θα πω και κάποια άλλα πράγματα από το διεθνές ρεπερτόριο και από το εγχώριο. Μπράβο, σ' ακούμε.
Όποιο θέλει. Για σας το φτιάξαμε. Περιτά